συνεχίζουμε τώρα την διαδικασία μας με την ειδική αγορήτρια της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Πλεύση Ελευθερίας, τη συνάδελφο, την κυρία Κεφαλά Γεωργία. Κυρία συνάδελφα, έχετε το λόγο, μείως για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Να καταγγείλω ότι κρυώνω να μειώσουμε την κατανάλωση στη Βουλή του ρεύματος. Μια μικρή παρένθεση. Και να συνεχίσω, λοιπόν, για αυτή τη σύμβαση που ερχόμαστε εδώ να ακυρώσουμε. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο, όπως έχουν επισημάνει πολλοί συνάδελφοι, μήκους 230 χιλιομέτρων στην κεντρική Ελλάδα και μάλιστα σε μια περιοχή υψηλής σεισμικότητας, αλλά και πρόσφατων καταστροφών από έντονα καιρικά φαινόμενα. Είναι μια περιοχή που χρειάζεται σύραγγες, προστασία από συχνές βραχοπτώσεις, αλλά και έντονες βροχοπτώσεις, όπως έχουν δείξει τα σημεία των καιρών, μελέτες θεμελίωσης ποικίλων τεχνικών, γεωτεχνικές έρευνες, στατικές έρευνες και όλα αυτά για κάποια δύσκολα σημεία στα οποία έχουμε χάσει και πολλούς συνανθρώπους μας μέσα στα χρόνια. Περιμένοντας λοιπόν να τελειώσουν οι δικαστικές διαμάχες μεταξύ πρώτου και δεύτερου κατασκευαστικού ομίλου το μακρινό 2005, περιμένοντας να γίνει καινούριος διαγωνισμός, να τελειώσουν κάποιες εργασίες, να πάψουν οι εργασίες ξανά το 2015 λόγω ευρέσεως αρχαίων στον Πλαταμόνα και βέβαια η διασταύρωση του αυτοκινητόδρομου με τη γραμμή του ΟΣΕ στα Τέμπη που απέτησε γέφυρα που δεν είχε υπολογιστεί. Και εδώ να ανοίξουμε και μια παρένθεση να πούμε ότι πολύ σωστά έθεσε η κυρία Πετυπέρκα το θέμα της προτεραιότητας του σιδηροδρόμου ή του αυτοκινητοδρόμου. Πολλές φορές βέβαια η προτεραιότητα αυτή πηγαίνει στον αυτοκινητόδρομο με αποτέλεσμα να έχουμε τα τραγικά συμβάντα του σιδηροδρομικού μας δικτύου. Και για να μην μακρηγορούμε, περιμένουμε χρόνια ένα έργο σημαντικό για την ανάπτυξη της Ελλάδας, αλλά σημαντικό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία άλλωστε το έχει εντάξει στα διευρωπαϊκά οδικά δίκτυα με μεγάλη προτεραιότητα και υποστηριζόμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, βέβαια. Έργα, εγκαίνια και συνεχής αυξήσεις στα διόδια. Είχαμε φτάσει ακόμα και στο σημείο των τριών αυξήσεων μέσα σε 10 μήνες, αν θυμάμαι καλά. Έχουμε εδώ πέρα πάλι να ανοίξω μια παρένθεση λέγοντας για τη διευκόλυνση που κάνουν στα ΑΜΕΑ, η οποία είναι βέβαια εντελώς αναμενόμενη και φυσιολογική και απαιτούμενη, αλλά θα μπορούσαμε να περιλάβουμε και άλλες περιπτώσεις, μία ακόμα και μείωση των διοδίων όπως θα αναφέρω παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε τα ρεπορτάζ του 2007 που τόνιζαν ότι το έργο «Μαλλιακός κλειδί» είχε καθυστερήσει, διότι οι εταιρείες που ανταγωνίζονταν για την απόκτησή του, δηλαδή η γερμανική Hot Steel, η γαλλική Vinci και κάποιοι ελληνικοί όμιλοι, είχαν προσφύγει στα δικαστήρια αμφισβητώντας τη διαφάνεια του μειοδοτικού διαγωνισμού που είχε ολοκληρωθεί το 2005. Μία από τις εταιρείες είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη καταγγέλλοντας το διαγωνισμό ως διαβλητό. Για να επισπεύσει η διαδικασία ολοκλήρωσης του έργου, το ΥΠΕΧΟΔΕ μπήκε σε μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, τους λεγόμενους αναδόχους, και μετά από αρκετούς μήνες τους έπεισε να φτιάξουν μια σύμπραξη για να πάρουν όλοι ένα κομμάτι από την πίτα του μυθικού προϋπολογισμού του έργου αυτού, που ανερχόταν τότε σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ και κατέληξε βέβαια στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για την τότε ολοκλήρωσή του. Εν ολίγης, αντί τότε η ελληνική κυβέρνηση, που ήταν πάλι της Νέας Δημοκρατίας, να επιβάλλει στις μεγάλες επιχειρήσεις της αγοράς εντονότερο πλαίσιο ανταγωνισμού για να πετύχει τη χαμηλότερη δυνατή προσφορά και να φυλάξει έτσι τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων, έκανε τους ανταγωνιστές να ενωθούν σε μια μονοπωλιακή σύμπραξη με το όνομα Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ, ανώνυμη εταιρεία, η οποία περιλαμβάνει μια γαλλική, μια γερμανική και 2 ελληνικές επιχειρήσεις. Και της παραχώρησε το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εκμετάλλευση
του έργου για 30 χρόνια, δηλαδή ως το 2038. Σήμερα, 16 χρόνια μετά, το έργο πραγματοποιήθηκε, αλλά αναμένεται ακόμα η ολοκλήρωσή του, που απαιτεί πλήρη αναβάθμισή του, με ολοκλήρωση των τούνελ κατά μήκος 23 χιλιόμετρων του δρόμου. Επιπλέον, ο άξονας αυτός είναι στην πραγματικότητα ένας ιδιωτικός δρόμος, στα πρότυπα της Αττικής Οδού, κάτι για το οποίο η πλεύση Ελευθερίας διατυπώνει σοβαρές επιφυλάξεις. Έχουμε επιφυλάξεις πρώτον, διότι κατά την άποψή μας όλοι οι δρόμοι βέβαια θα έπρεπε να έχουν δημόσιο χαρακτήρα και να μην ανήκουν σε κανένα ιδιώτη. Πόσο δε μάλλον μια σύμπραξη γερμανικών και γαλλικών εταιριών που δίνει επιπλέον και μια χρειά ημιαπικιακού χαρακτήρα στον ιδιωτικό δρόμο. Δεύτερον, θεωρούμε ότι τα διόδια στους κεντρικούς αυτοκινητόδρομους της χώρας είναι ήδη πάρα πολύ ψηλά. Εγώ ως επαγγελματίας στον χώρο της τέχνης, για να μεταφέρω το συγκρότημά μου σε μεγάλες αποστάσεις, έχουμε φτάσει εδώ και χρόνια να προτιμάμε το αεροπλάνο από τον αυτοκινητόδρομο, κάτι το οποίο δεν ήταν ούτε στη σφαίρα της φαντασίας πριν από αρκετά χρόνια. Εκεί όμως έχουμε φτάσει, με αποτέλεσμα οι πολίτες να υπομίζονται ένα τεράστιο επιπλέον κόστος στις μεταφορές τους. Ταυτόχρονα, όπως έχει δείξει η πείρα των τελευταίων 30 χρόνων, δηλαδή από τότε που ξεκίνησε η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Παθέ, στον οποίο ανήκει ο άξονας Μαλλιακός Κλειδί, ελάχιστα χρήματα από τα διόδια διοχετεύονται στη σωστή συντήρηση της νέας εθνικής οδού. Η σύμβαση που έχουμε μπροστά μας τώρα, λοιπόν, προσκύρωση από τη Βουλή, είναι σύντομη και αφορά την έγκριση του ελληνικού δημοσίου να υπάρξει αναχρηματοδότηση των δανείων που έχουν πάρει από διάφορες τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα οι 4 ιδιωτικές εταιρείες σύμπραξης, που εκμεταλλεύεται τον οδικό βέβαια άξονα Μαλλιακός Κλειδί ως το 2038. Οι 4 αυτές εταιρείες, τις είπαμε τη γερμανική και τη γαλλική πριν, υπάρχει και η ελληνική Άβαξ με μερίδιο 24% και η ελληνική Άκτορ Παραχωρής με μερίδιο 22%. Σύμφωνα με τον ετήσιο ισολογισμό της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου για το 2021, τα δανεικά της σύμπραξης ανέρχονταν περίπου στα 450 εκατομμύρια ευρώ. Μέσω της διαδικασίας αναχρηματοδότησης, δηλαδή της εξόφλησης των τεράστιων αυτών δανείων με νέα αλλά ευνοϊκότερα δάνεια, εκτιμάται ότι η ιδιωτική σύμπραξη θα έχει συνολικό οικονομικό όφελος της τάξης των 240 με 250 εκατομμύριων ευρώ. Αν και τα ποσά αυτά ακούγονται κάπως υπερδιωγγωμένα, σε κάθε περίπτωση αναμένεται να είναι σημαντικά. Συνεπώς, η σύμβαση που έχουμε μπροστά μας έχει σκοπό να δώσει την έγκριση του δημοσίου προς την ιδιωτική σύμπραξη Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, να προχωρήσει προς την ευνοϊκή αναδιάρθρωση των χρεών της σε συμφωνία με τους πιστωτές της. Οι θέσεις της πλεύσης Ελευθερίας, παρά τις μεγάλες αμαρτίες του παρελθόντος και το μονοπωλιακό καθεστώς που εκμεταλλεύεται τον οδικό άξονα Μαλλιακός Κλειδί, από την παρούσα σύμβαση προκύπτει ένα θετικό στοιχείο. Όπως τονίζει η συνοδευτική έκθεση του λογιστηρίου του κράτους σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, πιστεύεται ότι με την αναχρηματοδότηση των χρεών της ιδιωτικής σύμπραξης θα επέλθει και μια μικρή αύξηση εσόδων προς τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 14,2 εκατομμυρίων ευρώ από τον επιμερισμό του ωφέλους αναχρηματοδότησης. Παρόλο που πρόκειται για εκτίμηση του Υπουργείου, δεν έχουμε λόγο να αμφισβητήσουμε ότι θα υπάρχει κάποιο όφελος αυτού του μεγέθους, περίπου για το ελληνικό δημόσιο και τον Έλληνα φορολογούμενο, και αυτό το θεωρούμε θετικό, αν και δεν ξέρουμε τελικά πόσα από αυτά τα λεφτά θα καταλήξουν πραγματικά στις τσέπες των συμπολιτών μας. Την ίδια στιγμή όμως η πλεύση Ελευθερίας πιστεύει ότι τα τεράστια ποσά που θα εξοικονομηθούν για τις 4 ιδιωτικές επιχειρήσεις της ιδιωτικής επιχείρησης που εκμεταλλεύεται τον οδικό άξονα Μαλλιακός Κλειδί του 2038, δεν πρέπει να καταλήξουν όλα στις τσέπες των μετόχων, γιατί προφανώς εκεί θα καταλήξουν.
αφού χωρίς τη συμβολή του Δημοσίου μέσα από αυτό το νομοσχέδιο, η ιδιωτική σύμπραξη δεν θα μπορούσε να εξοικονομήσει αυτά τα 200 με 250 εκατομμύρια. Θεωρούμε πως η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο από το συνολικό οικονομικό όφελος. Για παράδειγμα, μια καλύτερη διευθέτηση του ζητήματος για τον πολίτη θα ήταν η κυβέρνηση να διεκδικήσει παράλληλα και μια μικρή αλλά ουσιαστική μείωση των διοδίων στον οδικό άξονα Μαλλιακού Κλειδί, του οποίου ανέρχονται σήμερα στο πολύ ψηλό ποσό των 16,5 ευρώ για το αυτοκίνητο στα 230 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου, δηλαδή 1 ευρώ για κάθε 14 χιλιόμετρα. Για να το πούμε απλά, προκαλεί το δημόσιο αίσθημα το να νομοθετούμε εδώ για να κερδίσουν πολλά εκατομμύρια μία σύμπραξη μεγάλων γερμανογαλλικών και ελληνικών επιχειρήσεων και την ίδια στιγμή να λέμε στους πολίτες ότι θα συνεχίζουν να πληρώνουν υπέρογκα διόδια στις ίδιες αυτές επιχειρήσεις κάθε φορά που θα διανύουν τον οδικό τους άξονα. Κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι παρά το σαφές οικονομικό όφελος, το οποίο προφανώς συμβάλλει το νομοσχέδιο, το γεγονός ότι στο μεγαλύτερο μέρος του το όφελος αυτό δεν καταλήγει στις τσέπες των πολιτών, αλλά πάει σχεδόν στο σύνολό του στις μεγάλες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται το εθνικό μας οδικό δίκτυο, η πλεύση ελευθερίας διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις επί του νομοσχεδίου. Ευχαριστώ πολύ.